Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρωτόψευρου, Γιώργος Μινόπουλος, με την ευκαιρία της λήξης της θητείας του, έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων της τετραετίας σε γνωστό ξενοδοχείο της Κομωτινής, ενώ θα συνεχίσει να είναι από κοντά στα κοινά ως ενεργός πολίτης. Ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νούμερο 2 Πιστόδρος Μούξης αναφέρθηκε στην εγκατάρριψη αθλητικών σχολείων σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρόνια, σε συνεργασία με τους υπευθύνους των σχολικών δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης και το Μουσικό Σχολείο Κομωτινής, πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο περιβάλλον, την υγεία και τον πολιτισμό. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι τέλους μπαίνουν πλέον στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τη διευρυμένη Ροδόπη Σεύρου. Επ' αφορμής λοιπόν αυτού του γεγονότος, ο πρόεδρος της διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Γιώργος Μινόπουλος, με την ευκαιρία λοιπόν και της λήξης της θητείας του, έκανε χθες βράδυ τον απολογισμό των πεπραγμένων της τετραετίας σε γνωστό ξενοδοχείο της Κομωτινής. Τόνισε παράλληλα στους δημοσιογράφους ότι θα συνεχίσει να είναι κοντά στα κοινά ως ενεργός πολιτής. Με την ευκαιρία της λήξης της θητείας του, ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης Εύρου, Γιώργος Μινόπουλος, έκανε απολογισμό των πεπραγμένων της τετραετίας σε γνωστό ξενοδοχείο της Κομωτινής μέσα σε ένα ζεστό περιβάλλον. 4 χρόνια δημιουργικότητα στην Ήπειρο. Εσείς χαρακτηρίζετε 4 χρόνια δημιουργικότητα, θα δείξει. Από εδώ και πέρα θα δείξει αν αυτά ήταν δημιουργικά. Πραγματικά είμαστε στο τέλος μιας τετραετίας, στο τέλος του δικού μου θεσμικού ρόλου στη θέση αυτή, αλλά και στο τέλος 16ετίας, στο τέλος του καλλικράτιου θεσμού της υπερνομαρχίας, του καποδιστριακού μονοθεσμού, ο οποίος μετεξελίσσεται τώρα στον καλλικράτη. Στην τετραετία αυτή που καλά-καλά δεν καταλάβαμε πώς πέρασε, προσπαθήσαμε εγώ και οι συνεργάτες μου, και όταν λέω συνεργάτες μου, ενώ τους αιρετούς πρώτα απ' όλα, τους δύο νομάρχες με τους οποίους πάντα είχα μια άριστη σχέση, τους νομαρχιακούς συμβούλους, αυτοί που ήταν αντινομάρχες στην υπηρεσία μας, αλλά και όλους τους αιρετούς από τη συμπαράταξη και από την αντιπολίτευση, να το πω έτσι, είχαμε μια άριστη συνεργασία και πήγαμε και οι συνεργάτες μέσα στην υπηρεσία, εργαστήκαμε χέρι-χέρι για να είμαστε αποδοτικοί και χρήσιμοι στην κοινωνία μας. Μέσα σε αυτήν την συνεργασία, την ξέρω πάντα εσάς τους δημοσιογράφους, πάντα το έλεγα, διότι εσείς τι κάνατε, καταρχήν μας κρατούσατε σε μια ισορροπία, έτσι ώστε εμείς οι άνθρωποι, οι θεσμικοί που είχαμε και μια καρέκλα, να μην κάνουμε υπερβάσεις ανόητες, φιλιέρες ή να μην πέσουμε σε άλλες κακοτοπιές. Εσείς με την καθημερινό έλεγχο που κάνατε, όχι με την έννοια του ελεγκτού, αλλά της ενημέρωσης του κοινού, μας είχατε πάντα στα μάτια του κοινού, που είναι ο απόλυτος μας κριτής και από την άλλη μεριά είναι και ο εργοδότης μας. Αυτόν τον εργοδότη λοιπόν εμείς προσπαθήσαμε να τον υπηρετήσουμε με τον καλύτερο όρο. Καταρχήν θεωρήσαμε ότι ο καθένας μας είναι μια προσωπικότητα, σεβαστή για όλους, σεβαστή για τα πιστεύω του, σεβαστή για τις ενέργειες όταν είναι μέσα στα πλαίσια της ελληνικής ένωμης τάξης. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και συνεργαστήκαμε σε διάφορους τομείς. Λέμε πολύ για τον πολιτισμό, αλλά αν μιλάμε για πολιτισμό, εμπεριέχονται τα πάντα, με την έννοια ότι στην πόλη υπάρχουν ενεργοί πολίτες, ό,τι κάνουν αυτοί είναι μια πολιτική και το παράγον της πολιτικής είναι ο πολιτισμός. Ο κύριος Μινόπουλος, όπως τόνισε, από εδώ και πέρα θα είναι κοντά στα κοινά. Θα είναι, γιατί ήμουν και πιο μπροστά. Όταν πρωτοξεκίνησα, ήταν η μέρα Πρωτοαπριλιά όταν ανακοινώθηκε. Αλλά το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πίσω από ένα μεγάλο ψέμα μπορεί να υπάρχει και μια μικρή αλήθεια. Να που έγινε αλήθεια και για 4 χρόνια ήμουν εδώ ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο Ροδόπης Εύρου. Ήμουν και πρώτο όμως ενεργός πολίτης. Τότε λοιπόν με ρώτησαν, εγώ που δεν είμαι πολιτικοποιημένος, πώς ήρθα. Τους είπα, κάνετε λάθος. Πολιτικοποιημένος ήμουν πάντα, δηλαδή ενεργός πολίτης. Εννοούσαν ότι δεν ήμουν κομματικοποιημένος. Και νομίζω ότι και πάλι δεν έχω ενταχθεί εγώ στο σύστημα αυτό. Ενεργός πολίτης θα συνεχίσω να είμαι μαζί με άλλους συνεργάτες, μαζί με όλους σας, γιατί χέρι-χέρι θα πρέπει να πάμε μπροστά τον τόπο μας. Τώρα τελειώνει και ο θεσμός. Ο κύριος Μινόπουλος τόνισε και τις δυσκολίες που κρύβει ο καλλικράτης. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα έχουν μπροστά τους ένα βουνό να ξεπεράσουν. Και λέω ότι εμείς πρέπει να τους στηρίξουμε για οφειλμιστικούς λόγους. Διότι αν αποτύχουν, θα αποτύχουμε κι εμείς. Αν πετύχουν, θα πετύχουμε όλοι μαζί. Και με την έννοια αυτή πιστεύω ότι θα είμαστε κοντά τους, να τους βοηθήσουμε. Έχουν τις ικανότητες και εμείς όλοι μαζί να πετύχουμε για να πάμε μπροστά. Οι άμεσοι συνεργάτες του ευχαρίστησαν τον κύριο Μινόπουλο για την άψογη συνεργασία που είχαν και τον έκαναν δώρο ένα φορητό λάπτοπ. Βέβαια, πάντα δίπλα του και στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές ήταν η σύζυγός του. Πραγματικά μια πολύ όμορφη παρουσία και πολύ όμορφη βραδιά η χθεσινή, όπως μας συνηθίζει άλλωστε ο κύριος Μινόπουλος.
Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον τομέα της παιδείας. Συμπληρωματική δήλωση λοιπόν για προσθήκη επιλογή στην αίτηση αναπληρωτών εκπαιδευτών ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτή την αίτηση λοιπόν προχωρούν και καλεί το Υπουργείο Παιδείας να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στα γραφεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, ως και την Τετάρτη 15 Δεκάτου. Στις δηλώσεις που κάνει προς τον τηλεοπτικό μας σταθμό στο μεταξύ, ο προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης, Θόδωρος Μούχτης, αναφέρθηκε και στην κατάργηση αθλητικών σχολείων, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του αρμοδίου Υπουργείου. Φιλόλογοι μαθηματική και φυσική ειδική αγωγή που δεν έχουν προσληφθεί καλούνται να δηλώσουν και τις υπόλοιπες περιοχές που δεν έχουν δηλώσει, ώστε να ενταχθούν στη διαδικασία με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας μαθημάτων ειδική αγωγή. Σύμφωνα με όσα εξήγησε ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης, Θόδωρος Μούχτσης. Συνάδελφοι, φιλόλογοι μαθηματική και φυσική ειδική αγωγή που δεν έχουν προσληφθεί ως τώρα και είναι στους ενιαίους πίνακες ειδικής αγωγής, καλούνται να δηλώσουν και τις υπόλοιπες περιοχές, αν θέλουν, που δεν έχουν δηλώσει, ούτως ώστε να ενταχθούν μέσα στη διαδικασία με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας αυτών των μαθημάτων ειδικής αγωγής, εξειδικευμένων μαθημάτων ειδικής αγωγής, οι οποίες ώρες καλύπτονται μέσα από το ΕΣΠΑ. Υπάρχουν ημερομηνίες, η εγκύκλωση έχει δοθεί στα σχολεία. Αυτή τη στιγμή νομίζω δίνουν κάποια χρονικά περιθώρια μιας εβδομάδας. Στο μεταξύ, ο κύριος Μούχτης αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που αναφέρει πως σταματάει η λειτουργία των αθλητικών τμήματων στα σχολεία λόγω έλλειψης καθηγητών. Φέτος δεν θα λειτουργήσουν, με χθεσινή απόφαση της Υπουργού Παιδείας, δεν θα λειτουργήσουν τα τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης. Αυτά τα τμήματα στα οποία δεν έχει οριστεί ακόμα καθηγητής. Η απόφαση είναι, μάλλον δεν υπάρχουν οι καθηγητές ειδικευμένοι στις ειδικότητες αυτές. Σε όσους έχουν οριστεί γυμναστές με ειδικότητα, τα τμήματα αυτά θα λειτουργήσουν. Τέτοιο τμήμα εμείς έχουμε στις ΣΑΠΕΣ, που θα συνεχίσει τη λειτουργία του. Είναι στην ειδικότητα τοξοβολία. Τα άλλα τμήματα ήδη έχουμε έρθει σε επικοινωνία με τον διευθυντή του πρώτου γυμνασίου και θα ενταχθούν οι μαθητές μέσα στις τάξεις των κανονικών μαθημάτων και δεν θα υπάρξουν αυτά τα τμήματα. Μάθαμε, κυρίες και κύριοι, τις λεπτομέρειες. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο στούντιο την Έλενα Καλημέρη, η οποία είναι μέλος του συντονιστικού των καταλήψεων από την νομική σχολή, για να μας δώσει λεπτομέρειες αναφορικά και με την τύχη της σημερινής συνάντησης με τους φορείς, αλλά και με τα γενικότερα ζητήματα που αφορούν στην παιδεία, στο Πανεπιστήμιο, με αφορμή βέβαια και την αυριανή συνάντηση της Συνόδου των Πριτάνεων. Κύριε Καλημέρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας και θα πρέπει να πούμε ότι να ανοίξουμε την κουβέντα μας με τα αποτελέσματα της σημερινής συνάντησης. Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ. Ναι, δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκε. Κοιτάξτε, να δείτε, κυρία Θεολόγη, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Το πιο κεντρικό διοικητικό κτίριο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης αυτή τη στιγμή τελεί για δεύτερη εβδομάδα υποκατάληψη με δύο αποφάσεις, οι οποίες πάρθηκαν με εξαιρετικά μαζική και αμεσοδημοκρατική συνέλευση. Η νομική σχολή επίσης τελεί για δεύτερη εβδομάδα υποκατάληψη κόντρα στις προθέσεις της ΔΑΠ και της ΠΑΣΠ. Ωστόσο, και αυτές τις δύο εβδομάδες, μάλλον ολόκληρες αυτές τις δύο εβδομάδες, κανένας αρμόδιος φορέας, πέραν από τον Πρίτανη, τον κύριο Ρέμιλι, όπως εμφανίστηκε την προηγούμενη Δευτέρα στο συντονιστικό κατάληψης της Πριτανίας, απλά για να συναντηθεί και να ακούσει τα αιτήματα του Συλλόγου Οικοτρόφων Φοιτητών, δεν έχει επιδιώξει καμία συνάντηση μαζί μας. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα παιχνίδι μεταξύ ΕΕΜ και ΧΟΥΤΟΥ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις εφημερίδες, χωρίς κανένας αρμόδιος φορέας να έχει συναντηθεί με το φοιτητικό κίνημα και να έχει συνομιλήσει μαζί μας. Γι' αυτό ακριβώς το συντονιστικό κατάληψη νομικής αποφάσισε χθες να κάνει συμβολική κατάληψη του κτιρίου της περιφέρειας, ακριβώς για να επιδώσει και να τυχοκολλήσει τα αιτήματα αυτής της κατάληψης. Πάμε στο χθες. Με αφορμή το γεγονός, λοιπόν, ήταν και ένα από τα πρώτα θέματα του δελτίου μας, να πούμε ότι μεταξύ άλλων υπήρχε και ένα τυχαίο γεγονός με την βιτρίνα, με ένα
στην είσοδο, με ένα τυχές γεγονός που αφορούσε στην είσοδο της περιφέρειας, έτσι δεν είναι, όπου έσπασε τελικά ένα τζάμι, νομίζω αυτό συμπτωματικά συνέβη. Ναι, εντάξει, δεν έσπασε ακριβώς. Για την ακρίβεια, απλά ξεσκόλησε από το τέλος πάντων από την υποδοχή της πόρτας. Mm-hmm. Αλλά αυτό συνέβη ακριβώς γιατί, εν πάση περιπτώσει, η μικρή αστυνομική δύναμη προσπάθησε να εμποδίσει τους φοιτητές, οι οποίοι δεν, εν πάση περιπτώσει, ήταν γύρω σε 100 με 200 και είχαν ένα απλό αίτημα το οποίο το ήξεραν οι αστυνομικές δυνάμεις, ότι θα κάνουμε συμβολική κατάληψη μισής ώρας της περιφέρειας. Και θα πρέπει να επιδώσετε το ψήφισμά σας. Ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή, καμία άλλη φθορά δεν υπήρξε και τις αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς την εντολή του Γενικού Γραμματέα, μας εμπόδισαν να μπούμε μέσα και να επιδώσουμε στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας αυτή τη στιγμή το ψήφισμά μας. Το επιδώσατε όμως, δεν υπήρξε κανένα ζήτημα, δεν υπήρξε φθορά να προσπαθούμε να αποκαθιστούμε τα πράγματα στη γέννησή τους. Ας αφήσουμε αυτό το γεγονός λοιπόν. Πάμε τώρα στη σημερινή ημέρα. Ποιους φορείς ουσιαστικά περιμένατε να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή σας? Σίγουρα περιμέναμε τον κύριο Γιαννακίδη, ο οποίος από 1η-1η της επόμενης χρονιάς θα αναλάβει τα καθήκοντά του ως Περιφερειάρχης. Mm-hmm. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τέλος πάντων και με το νέο διοικητικό καθεστώς για το Καλλικράτη, αλλά και μέσα στο κείμενο διαβούλευσης που η κυρία Διαμαντοπούλου έχει καταθέσει ήδη από τη Συνόδο Πριτάνεως στο Ρέθυμνο, ορίζεται σαφώς ότι πάρα πολλές διοικητικές και οικονομικές αρμοδιότητες της Περιφέρειας τα περιλαμβάνουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, και επειδή θεωρούμε ότι έχει προκύψει ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, τόσο με τη σύντηση στην Κομοτηνή, αλλά και συνολικά με το πλαίσιο διαβούλευσης για την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας και χρηματοδότηση, αν θέλετε, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, θα περιμέναμε τουλάχιστον από τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη να τοποθετηθεί επί του θέματος. Γνωρίζουμε ότι στηρίζεται από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Παρ' όλα αυτά όμως, θεωρούμε ότι εν πάση περιπτώσει θα πάρει ως, θα έπρεπε, θα όφιλε να πάρει ως αρμόδιο φορέας. Το Μπρίτανη, κάποιο μέλος του Βρετανικού σχήματος. Δεν είναι μια μέρα σήμερα που ουσιαστικά υπαγορεύεται την κάθοδο προς την Αθήνα? Ναι, ακριβώς γι' αυτό θελήσαμε να κάνουμε μια δημόσια συνάντηση με αυτούς τους φορείς, όχι κατά μόνος, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι η διαπραγματευτική ικανότητα, εν πάση περιπτώσει, της φοιτητικής κοινότητας, ακόμα και όταν ακόμα και όταν βρίσκεται σε κλιματικές διαδικασίες, είναι συνήθως περιορισμένη. Γι' αυτό ακριβώς θελήσαμε μπροστά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία εμπλεκόμενοι φορείς, όπως προανέφερα, όπως το ΙΝ και ο Χούτος, έχουν ήδη προβεί σε δηλώσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα των δηλώσεων, να δούμε τι γίνει. Γιατί νομίζω ότι κυρίως το ζήτημα της σύντησης είναι ίσως και η κορονίδα των ετοιμάτων τα οποία φέτεται σε αυτή την κατάληψη των τελευταίων 15 ημερών. Παρακολουθήσατε και το υπογράφετε σχετικά, το διατυπώνετε στο έντυπο το οποίο αποστέλλετε προς όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και επιδώσατε αντίστοιχα τις εκατέρωθεν δηλώσεις σχετικά με το ζήτημα της σύντησης. Δεν ξέρω αν είναι καταληπτό, αν είναι κατανοητό στην τοπική μας κοινωνία, που πάντα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το Πανεπιστήμιο, γιατί είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης της περιοχής μας, κατά την άποψή μου, αλλά νομίζω και των συμπολιτών μας. Περιμένει λοιπόν να δει πού είναι το θέμα, πού είναι η αντίσταση, η αντίδραση, πού είναι το κέντρο βάρος στο συγκεκριμένο ζήτημα. Τι ζητάτε, τι διεκδικείτε? Ωραία, ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή, που είναι η προηγούμενη Παρασκευή. Εκείνη την Παρασκευή το απόγευμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΙΝ συναντήθηκε με κομμάτι των εργαζομένων της Πανεπιστημιακής Λέσχης, αλλά και με αντιπροσώπους από το Σύλλογο Κυτρόφων και ανακοίνωσε δύο πράγματα. Ότι από εδώ και στο εξής, το ΕΙΝ, μάλλον δύο κομβικά πράγματα, ανακοίνωσε πάρα πολλά, αλλά ας σταθούμε σε αυτά. Ότι από εδώ και στο εξής το ΕΙΝ θα είναι αρμόδιο, μάλλον θα μπορεί να στίζει δωρεάν μόνο τους οικότροφους φοιτητές. Άρα, επάνω λέσχη έχουν δικαίωμα σύντησης στην επάνω λέσχη μόνο οι οικότροφοι φοιτητές και ότι όλοι οι υπόλοιποι δικαιούμαστε δωρεάν σύντησης προς το παρόν μόνο στην λέσχη που διαχειρίζεται ο ιδιώτης Χούτος. Και ότι επειδή συνταξιοδοτούνται αρκετοί από τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες, θα προβεί, αν χρειαστεί, σε προσλήψεις μέσω του καθεστώτος των υπεργολαβιών. Δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω στο τι σημαίνει υπεργολαβία. Νομίζω ότι η υπόθεση Κωνσταντίνας Κούνεβα είναι πολύ σύγχρονη στις μνήμες όλων μας. Και ξεκινάει από εκεί.
Από εκεί και πέρα, η φοιτητική κοινότητα αυτό που έκανε, μάλλον κομμάτι της φοιτητικής κοινότητας, που θεωρώ ότι είναι από τα πιο διεκδικητικά, αν θέλετε, έκανε το εξής. Άρχισε να μιλάει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες της πόλης για το τι ακριβώς θα σημάνει ένας τέτοιος διαχωρισμός. Είναι σαφές, νομίζω, ότι αν ο ιδιώτης Χούτος αναλάβει μονοπωλιακά τη σύντηση των μη οικοτρόφων φοιτητών, ότι η πρακτική τους, τις υπόλοιπες λύσεις Βορείου Ελλάδας που ελέγχει, είναι η επιβολή ακτίνου. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν θα δεχθούμε κανένα διαχωρισμό των φοιτητών και των φοιτητριών σε οικοτρόφους και μη. Για να προσθέσω εδώ πέρα και να κλείσω και να περάσω την επόμενη ερώτηση, ότι αν συνυπολογίσουμε αυτή τη στιγμή τόσο το κείμενο διαβούλευση Άννας Διαμαντοπούλου, που μιλάει σαφώς για περικοπή, ίσως και άρση της φοιτητικής μέρινας ως κρατική υποχρέωση, και αν συνυπολογίσουμε τη γενικότερη πολιτική του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, που στρέφεται με μεγάλη σαφήνεια, θεωρούμε, προς τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων και της νεολαίας, είναι πρώτον πυλών ενδεχομένως και η διακοπή συνολικά της φοιτητικής μέρινας, ακόμα και για τους οικοτρόφους φοιτητές. Αυτή η δεύτερη παράμετρος είναι μια λογική έτσι, απόρρια, μια σειρά γεγονότων που ούτως ή άλλως βλέπουμε από τις εργασιακές σχέσεις μέχρι οτιδήποτε άλλο. Αυτός είναι ένας πολύ υγιής προβληματισμός. Ωστόσο, πάμε στο θέμα το οποίο αφορά κυρίως το Δημοκρίτιο. Πάμε δηλαδή στο θέμα της σύντησης. Υπάρχει κάποια αντιπρόταση την οποία ενδεχομένως να σας έθεσε το ΙΙΝ για να μπορέσετε να πατήσετε πάνω σε αυτό και να το προβάλλετε και ως επιχείρημα, όχι εσείς αναλαμβάνοντας το ρόλο του μεσάζοντας προς τον Πρίτερ, για να ξεκαθαρίσω και το ερώτημά μου, αλλά να μπορέσετε να τοποθετηθείτε και να πείτε ότι πέρα από την κατάσταση που μας περιγράφει το ΙΙΝ και την κατάσταση που γνωρίζουμε με τον συγκεκριμένο ιδιώτη, υπάρχει ένα ενδιάμεσο στοιχείο που εδώ θα μπορούσαμε πραγματικά μέσα από τις διεκδικήσεις μας ως φοιτητικό κίνημα να καταφέρουμε τα εξής σημεία. Υπάρχει αυτή η αντιπρόταση και ποια είναι? Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να κάνει το ΕΙΝ? Το ΕΙΝ προφανώς σας περιγράφει μια κατάσταση που δεν γίνεται μάλλον να αλλάξει. Τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί στο ενδιάμεσο? Κοιτάξτε να δείτε, η σύμβαση που έχει υπογράψει το ΕΙΝ με το Πανεπιστήμιο μας ορίζει ότι θα σητίζει, μάλλον οι μερίδες για τις οποίες πληρώνεται είναι τουλάχιστον 800. 800. Είναι 700. 700, έστω, τον οικοτρόφων μόνο. Τον αυτό λέει η σύμβαση. Ναι. Αυτό είναι όρος της σύμβασης. Το ΕΙΝ όμως, κοιτάξτε να δείτε. Το ΕΙΝ λόγω και της πίεσης του φοιτητικού κινήματος, το οποίο γνωρίζετε ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και στις κυβερνητικές σχέσεις. Εκεί είμαστε, εκεί είμαστε, κυρία Καλημέρη, εμείς είμαστε εκεί. Τα αναδείξαμε όλα αυτά. Ακριβώς, ναι, σύμφωνα σε αυτό που λέτε. Το ζήτημα είναι το εξής. Μόνο εμείς δηλαδή τα αναδείξαμε, για να ακριβολογώ κιόλας. Κάποιες στιγμές πρέπει να λέμε για τις αλήθειες. Εσείς το ξέρετε αυτό. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι το ΕΙΝ έχει μοιρώσει αυθαίρετα τις μερίδες που σε κάθε μεσημεριανό και βραδινό προσφορά του, εν πάση περιπτώσει, στις 350. Γιατί ισχυρίζεται ότι πια το έχει κατευθύνει από το Υπουργείο Παιδείας να λειτουργεί βάσει ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Σκέφτεστε το γεγονός, ότι όλο αυτό το μεγάλο ψαλίδι το οποίο υπάρχει σε μια σειρά πραγμάτων, επαναλαμβάνω, και είστε προβληματιζόμενοι οι πολίτες, υγιώς σκεπτόμενοι, και παρακολουθείτε ειδήσεις και διαβάζετε ούτως ή άλλως αρκετά εφημερίδες, άρα τελείτε σε γνώση του τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μας. Είναι ίσως λογικό και επόμενο αυτό να αγγίξει και το κομμάτι της παιδείας και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το περιμένουμε ούτως ή άλλως. Ακριβώς. Σε μια σειρά πραγμάτων. Η Άννα Διαμαντοπούλου το έχει δηλώσει. Αλλά από εκεί και έπειτα, θα συμφωνούσατε σε αυτή την πρόταση της ισχύως ενός στοιχείου που δεν εφαρμόζεται μέχρι πρότινος, του πλαφόν που σχετίζεται με το ύψος των φορολογικών δηλώσεων? Αυτό δεν έχει τεθεί τουλάχιστον προς το φοιτητικό κίνημα. Δεν έχει τεθεί, αλλά θα είναι ένα ζήτημα. Και σας το λέω γιατί με την έναρξη της φοιτητικής λέσχης, το είχα πει και στον Πρίτανη αυτό, το έχω πει και στα παιδιά σε άλλες συζητήσεις, ενώ με αφορμή της καταλήψης σας. Το 1992 έτσι ξεκίνησε να λειτουργεί η φοιτητική λέσχη στην Πανεπιστημίου Πολύ, με την εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαφών. Αυτό πώς θα σας έβρισκε, δηλαδή, και νομίζω ότι το όριο είναι 70.000 ευρώ και πάνω, όταν ξεπερνάει κάποιο το όριο, πραγματικά να μην συζητίζεται στη λέσχη. Και αυτοί που συζητίζονται να πληρώνουν ένα μικρό αντίτιμο, το οποίο μπορεί να αγγίζει τα 1 ή 2 ευρώ την ημέρα.
Κοιτάξτε, κυρία Θεολόγη, στο βαθμό που εμπλέκεται ιδιώτης ή ένας φορέας, εν πάση περιπτώσει, που μιλούμε δεν είναι στην άμεση λογοδοσία. Μιλούμε για το ΟΗΝ. Ναι, ακόμα και το ΟΗΝ δεν είναι στη λογοδοσία της φοιτητικής κοινότητας, ναι, της Κομωτινής, ακόμα και του Πανεπιστημίου. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ήταν μια προσωρινή πρόταση του κινήματος του 2005, στο βαθμό που το τότε Βρετανικό σχήμα, το μόνο μάλλον που φαινόταν να κάνει, ήταν να εκχωρεί τη φοιτητική μέρημνα στα χέρια κερδοσκόπων ιδιωτών. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή τη στιγμή το ΟΗΝ είναι αντίπαλός μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, εν πάση περιπτώσει, εκτελεί εντολές του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν στρέφεται μόνο κατά της φοιτητικής κοινότητας Κομωτινής, αλλά στρέφεται συλλήθην κατά της φοιτητικής κοινότητας και της πανεπιστημιακής κοινότητας όλης της Ελλάδας. Μην ξεχνάμε ότι οι εξαγγελίες, εν πάση περιπτώσει, της Άννας Διαμαντοπούλου έχουν βρει απέναντι, νομίζω, την πλειοψηφία τόσο των συγκλήτων των πανεπιστημίων, όσο και επιμέρους τμήματων, εκτός αν δεν κάνω λάθος, από 3 ή 4, τα οποία έχουν διορισμένες διοικήσεις. Επομένως, αυτή τη στιγμή το ΟΗΝ είναι απέναντί μας. Δεν θεωρούμε ότι μπορούμε να μπούμε σε ζητήματα διαπραγμάτευσης. Το μόνο που θέλουμε από το ΟΗΝ είναι να ανοίξει τα οικονομικά του, όχι μόνο στη φοιτητική κοινότητα, αλλά και στο πανεπιστήμιο, να διαπιστώσουμε αν όντως λειτουργεί αυτή τη στιγμή με κάποιο business plan, στο οποίο προφανώς καταλαβαίνετε ότι είμαστε απέναντι, και από εκεί και πέρα, και με τη συμμετοχή του κυρίου Πρίτανη και του Βρετανικού σχήματος συνολικά, και με τη συμμετοχή των εργαζομένων και με τη συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά επί της αρχής, εμείς αυτό που διεκδικούμε είναι το εξής, ότι τεχνοκρατικές λύσεις δεν μπορούμε να βρούμε. Είμαστε φοιτητικό κίνημα, ο ρόλος μας είναι να διεκδικήσουμε τα κεκτημένα μας. Είστε σαφείς. Δηλαδή άρθρο 16, δηλαδή δημόσια και δωρεάν ζήτηση στέγαση μεταφορά. Τώρα, η επόμενη κίνησή σας είναι η παρουσία σας αύριο στην Σύνοδο των Πριτάνεων. Ναι, ακριβώς επειδή μαζί με μια σειρά με φοιτητές από όλη την Ελλάδα προφανώς. Ναι, με όσους φοιτητές βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις αυτή, ναι, τη στιγμή. Αλλά θέλω να σημειώσω ότι η συμμετοχή μας στην αντισύνοδο των Πριτάνεων, που γίνεται έκτακτα μετά τη σύνοδο του Ρεθύμνου στο Λάβριο, ναι, αύριο και μεθαύριο, έχει αποφασιστεί από τους φοιτητικούς συλλόγους, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε ότι το ζήτημα της λέσχης δεν μπορεί να ειδωθεί ξεκομμένα από τη συνολική αναδιάθρωση στην εκπαίδευση. Ναι, βεβαίως. Είστε σαφείς και σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε η κουβέντα μας. Και το τελευταίο μου ερώτημα είναι τι θα γίνει με τις σχολές, πότε ξεκινούν τα μαθήματα, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Σύμφωνα με όσο έχετε πει, η επόμενη συνάντησή σας, η επόμενη συνεδρίαση του συντονιστικού είναι την Δευτέρα. Η επόμενη συνεδρίαση του συντονιστικού θα γίνει μάλλον την Κυριακή και τη Δευτέρα είναι η νέα γενική συνέλευση του Συλλόγου, ναι, της Νομικής. Και την Κυριακή είναι η Γενική Συνέλευση των Οικοτρόφων Φοιτητών. Από εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις. Οπότε, προφανώς, στο βαθμό που δεν έχω μαντικές ικανότητες, δεν μπορώ να προδικάσω μια κατάσταση. Το σίγουρο είναι. Ναι, πάντως, δεν σας ζητήσαμε να έχετε μαντικές ικανότητες. Ότι, το σίγουρο είναι πάντως ότι θεωρώ ότι οι δύο αυτοί σύλλογοι και συνολικά οι φοιτητικοί σύλλογοι της Κομωτινής έχουν εντοπίσει ακριβώς αυτό που και εμείς είπαμε την πρώτη στιγμή, ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ειδωθεί το ζήτημα της λέσχης αποκομμένα. Ναι, επομένως, έχουμε μια πολύ καλή μαγιά και από τις καταλήψεις που έγιναν, τις οποίες θέλω να πω ότι παρά τη λασπολογία που δεχθήκαμε και από φοιτητικές παρατάξεις της άλλης μεριάς, εν πάση περιπτώσει, πραγματοποιήθηκαν αντιμαθήματα, πραγματοποιήθηκαν προβολές ταινιών, πραγματοποιήθηκαν workshops. Υπήρξε, ναι, μια δράση. Ήταν πάρα πολύ ζωντανές και ήταν πολιτιστικά και πολιτικά αντιπρότυπα, αν θέλετε, για τη σχολή μας. Εύχομαι να βρεθούν. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, θεωρώ ότι έχει δημιουργηθεί η μαγιά για ένα νέο γύρο φοιτητικών κινητοποιήσεων που θα είναι απαραίτητες τον Ιανουάριο. Οπότε και η Άννα Διαμαντοπούλου έχει δηλώσει ότι θα περάσει στην ψήφιση του νομοσχεδίου. Μάλιστα. Δεν μένει λοιπόν παρά να δούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια είδηση ακόμη. Η φυσική άσκηση βοηθάει στις επιδόσεις των μαθητών, σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί. Εμείς ζητήσαμε και την άποψη του ειδικού. Ο διατροφολόγος λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Νικολαίδης, μας μιλά για την άσκηση που πρέπει να ξεκινάει από μικρές ηλικίες σε αγόρια και κορίτσια. Καλύτερο δίκτυο ευφυΐας αποδεικνύεται μέσα από έρευνες που έχουν τα παιδιά που ασχολούνται με οποιοδήποτε άθλημα. Σύμφωνα με τον διατροφολόγο Κωνσταντίνο Νικολαίδη, αυτό οφείλεται στον καλύτερο έλεγχο του σωματικού του βάρους, αλλά και στην οξυγόνωση των κυττάρων του εγκεφάλου. Και γι' αυτό υποστηρίζουμε ότι πάντοτε καλό θα είναι όχι μόνο για θέμα υγείας και για έλεγχο σωματικού βάρους, αλλά ακόμα και για καλύτερη απόδοση των μαθημάτων στα παιδιά, να έχουν λίγο χρόνο να μπορέσουν να ασχοληθούν με την άσκηση και τον αθλητισμό. Σύμφωνα με τον κύριο Νικολαίδη, η κατάλληλη ηλικία για να αρχίσουν τα παιδιά την άσκηση είναι η προσχολική, χωρίς να υπάρχει διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.
Ξεκινάνε, κοιτάξτε τώρα, αναλόγως τώρα, υπάρχει πλέον το κομμάτι της προσχολικής ηλικίας, η οποία είναι στο στοιχείο το οποίο κάποιες ικανότητες, προσαρμοστικές ικανότητες ή διδεκτικές ικανότητες, είναι η καλύτερη ηλικία για να μπορέσει να τα αναπτύξει ένα παιδί. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο ρυθμός, που και για τα κορίτσια και για τα αγοράκια, για τα παιδιά, μάλλον να μιλήσουμε, που μιλάμε για τις παιδικές ηλικίες, μπορεί να αναπτυχθεί πάρα πολύ καλά στην ηλικία των 5, 6, 7 ετών. Από εκεί και πέρα. Εκτός από αυτή την κινητικότητα του ρυθμού, έχει να κάνει με την ιδιωτικότητα. Το πόσο δηλαδή μπορεί ο εγκέφαλός του να δεχτεί ή να έχουν το στοιχείο του ελέγχου, έλεγχος της κίνησης. Το οποίο όσο πιο μικρό ξεκινήσει κάποιο παιδί, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχει και στη συνέχεια. Οπότε δηλαδή δεν έχει διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, αλλά παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη και κυρίως του εγκεφάλου, γιατί και ο εγκέφαλος είναι ένα ζωτικό όργανο το οποίο αιματώνεται και η άσκηση βοηθάει σε αυτό. Τα παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό στις μέρες μας, αφού έχουν και την παλότρες των γονέων τους, δήλωσε ο διατροφολόγος. Πλέον ασχολούνται, ναι, και πιστεύω ότι παρόλο που όλα αυτά που τα οποία λέμε και δυστυχώς με αυτά τα οποία ακούμε συνεχόμενα και κάπου έχουμε κουραστεί και ψυχολογικά με τα νέα δεδομένα των καιρών, πιστεύω ότι όλοι οι νέοι γονείς, τα παιδιά τους, τα οθούν προς τον αθλητισμό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βιώνω προσωπικά και το διαπιστώνω. Και είναι ένα πολύ καλό στοιχείο, γιατί πλέον εμείς δεν μεγαλώσαμε με το να μας πει ο πατέρας μας ή η μητέρα μας πήγαινε να ασχοληθείς με τον αθλητισμό. Άλλα ήταν εκείνα τα χρόνια. Τώρα όλοι οι γονείς βλέπω ότι πιέζουν σε εισαγωγικά τα παιδιά τους να ασχοληθούν όχι για τον πρωταθλητισμό, απλά για τον αθλητισμό. Το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, έχει χρώμα, έχει μια πολύ ωραία ιστορία αφήγησης. Και φυσικά είναι καιρός να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωση. Φόρεσα και τα κόκκινά μου σήμερα για να υποδεχτώ το κορίτσι με τα κόκκινα παπούτσια, να το δούμε και να το καλησπερίσουμε. Καλησπερίζουμε λοιπόν στο στούντιο την Φωτεινή Ναόμ. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα και από μένα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τον ελληνικό για να προσπαθήσω να απομακρύνω την όποια αρνητική ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ένα στούντιο δελτίου ειδήσεων. Για να πάμε στο ανθρώπινο, το άμεσο και καθημερινό που το έχεις, που το έχουμε, στην καθημερινότητά μας. Θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω που απόψε είσαι κοντά μας, να ευχηθώ κάθε καλό στον ορίζοντα που ήδη άνοιξες και φυσικά να πάνε όλα καλά με το καινούργιο βιβλίο. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και θα πρέπει να πούμε ότι συμπτωματικά θα παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία του βιβλίου αυτού σήμερα, αλλά και οι τηλεθεατές, θα το πούμε και φυσικά και στο τέλος της κουβέντας μας, θα έχουν την δυνατότητα όσοι επιθυμούν αύριο το βράδυ στο Θρακικό Οδείο να βρίσκονται μαζί σου και με τους άλλους συντελεστές της δουλειάς, στις 8 επαναλαμβάνω, για να μάθουν να αναρωτήσουν λεπτομέρειες. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, πώς ήρθε σε σένα η ιδέα, πώς ξεκίνησε και ζυμώθηκε μέσα σου η ιδέα τη συγγραφή, έγραφες πάντα? Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι να έχω ένα χαρτί μπροστά μου και να γράφω διάφορα. Αποτύπωνε σκέψεις? Κυρίως ξεκίνησε κάπως έτσι. Όχι σκέψεις, αλλά συναισθήματα. Ήταν κάτι σαν ημερολόγιο που σιγά σιγά άρχισε να εξαπλώνεται. Έφυγε από τη μορφή του εντελώς προσωπικού. Άρχισε να γίνεται ένα μικρό κείμενο, ένα διήγημα μετέπειτα. Ώσπου θεώρησα ότι ήρθε η στιγμή να κάνω κάτι λίγο πιο ολοκληρωμένο και προσπάθησα να μπω σε αυτό το χώρο με αυτόν τον τρόπο. Και από ό,τι λέγαμε και προηγουμένως, πριν τα φώτα έτσι ανάψουν τα τηλεοπτικά, η συγκεκριμένη συγγραφική δραστηριότητα άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά 2 χρόνια πριν. 2 χρόνια πριν σχεδόν, είχε ξεκινήσει έτσι σαν μια μικρή ιδέα, μια σπίθα στο μυαλό μου, που σιγά σιγά, σελίδα τη σελίδα, άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά, ναι, και ολοκληρώθηκε σε αυτό το βιβλίο που έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Αν σε ρωτούσα τώρα, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που πάντοτε σου άρεσε να καταγράφεις στο προσωπικό σου, στο ημερολόγιο ζωής, που από εκεί σίγουρα πολλές σελίδες του θα αποτελέσουν και ένα πολύ καλό υλικό για επόμενα βιβλία? Δυστυχώς έχω την εντύπωση, δυστυχώς ή ευτυχώς, πως έχω μια μονομανία γενικότερα να αναφέρομαι στον έρωτα. Τον έρωτα ως τάση ζωής κυρίως και ως συνέστημα, γιατί θεωρώ ότι είναι από τα πιο εξευγενισμένα συναισθήματα του ανθρώπου, ό,τι πιο όμορφο μπορείς να βιώσεις. Αν και μεγαλώνοντας, θεωρώ ότι δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδαίσθηση. Πόσο όμως διαρκεί, σε κάνει να νιώθεις ευτυχισμένος. Σχεδόν αγγίζεις την ευτυχία.
Και βλέπουμε βέβαια το εξώφυλλο του βιβλίου, για το οποίο θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, όση ώρα και οι δυο μας μιλούμε. Το κορίτσι με τα κόκκινα παπούτσια, το όνομα της συγγραφέως και φυσικά ένα κορίτσι που θα μπορούσε να είναι η κάθε μια μας στην εφηβεία. Έχεις ανάγκη για... σε αυτό το βιβλίο, έτσι διαβάζοντας κάποιο από το περιεχόμενο, το περιεχόμενό του, είδα έτσι μια ανάγκη μεταξύ άλλων και ενδοσκόπησης και ίσως κατάληξης προς την εφηβική ηλικία, προς την παιδική ηλικία, εκεί που τα όνειρα και οι κουβέντες είναι πάντοτε ανθρώπινες και αθώες και πιο ειλικρινείς. Ακριβώς όπως το λες, Βάσο, έχω την εντύπωση πως αν ο καθένας από εμάς κατάφερε να κουβαλάει μέσα του το κομμάτι της παιδικότητας και της εφηβείας του, τα πράγματα σήμερα θα ήταν πολύ διαφορετικά από αυτό που είναι και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε συνολικό. Είναι βιωματικό αυτό το οποίο μεταξύ άλλων περιγράφεις, έχει στοιχεία μόνο μυθοπλασίας ή έχει και στοιχεία πραγματικού? Θεωρώ πως είναι καθαρή μυθοπλασία. Τώρα υποσυνείδητα αν κάποια γεγονότα έχουν υπάρξει μέσα, έχουν φανεί εκεί, εγώ προσωπικά δεν το έχω προσαρμόσει. Πάντως μπορώ να μιλήσω για κάποια στοιχεία πραγματικού, μου επιτρέπεις να ξεφυλίζω λίγο για το βιβλίο. Το αφιερώνεις φυσικά στο κορίτσι της εφηβείας που υπήρξες κάποτε και κάνεις μια πολύ όμορφη αναφορά, εν πάση περιπτώσει, στην οικογένεια και στους αγαπημένους παιδικούς σου φίλους. Και τα δύο αυτά στοιχεία τα βλέπουμε διάσπαρτα και έντονα και στις αναφορές του βιβλίου. Τι ρόλο παίζει λοιπόν για σένα η οικογένεια αφενός, αυτός ο πολύ σημαντικός πυρήνας, και από την άλλη οι φίλοι? Συγκινούμε κάθε φορά που καλούμε να μιλήσω για αυτό το πράγμα που συμβαίνει στη ζωή μου. Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος, γιατί έτυχε να γεννηθώ και να μεγαλώσω σε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια, που και ο πατέρας μου και η μητέρα μου θεωρώ ότι είναι αξιόλογοι χαρακτήρες, τελώς διαφορετικοί ο ένας με τον άλλον, που με βοήθησαν με τον τρόπο τους. Και το ότι έχω φίλους που μετράμε 20-25 χρόνια, που είναι εγκάρδιοι φίλοι, δηλαδή με το ρυθμό που ξεκινήσαμε, συνεχίζουμε ακόμη και σήμερα που η ζωή μας έχει μεταβληθεί τόσο, είναι από μόνο του κάτι πολύ ιδιαίτερο και νιώθω την ανάγκη πάντα να αναφέρομαι σε αυτό. Αυτό σε τιμά και δείχνει και έτσι χαρακτήρα και ήθος φυσικά πάνω απ' όλα. Και επίσης θα ήθελα να σε ρωτήσω την προσωπική σου άποψη για τους παιδικούς έρωτες. Σίγουρα είναι πολύ αγνό, πολύ όμορφο, μοιάζει με παραμυθάκι, όπως παραμυθάκι είναι και το βιβλίο που έγραψα. Ίσως κάποιοι από εμάς να τους κουβαλάνε και στη μετέπειτα ζωή τους, είναι ενήλικοι. Τους εφηβικούς κυρίως, γιατί η παιδική είναι πιο πολύ έτσι, σε ένα άλλο πλαίσιο. Ναι. Ναι, αλλά είναι όμορφο να υπάρχουν. Είναι καλό να περνάνε από όλα τα στάδια οι άνθρωποι. Πάντως, ξεκινώντας κάποιος στο βιβλίο και διαβάζοντάς το, πέρα από το ότι θα διαπιστώσει ότι υπάρχει ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος, ένας πολύ όμορφος και ιδιαίτερος τρόπος γραφής, περνάει από όλα τα στάδια. Βλέπει λοιπόν ότι ίσως ξεκινά ως ένα παραμύθι, τελικά μεταλλάσσεται σε μια ιστορία που αφορά στους εφήβους και τελικά καταλήγει σε μια πραγματικά σε μια λογοτεχνική κατάφεση που αφορά κυρίως ανθρώπους των κοινωνιών μας. Δηλαδή τρία κομμάτια καταφέρουν και συντύφονται με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Λέω όσα μέχρι στιγμής διάβασα στον χρόνο που μου δόθηκε από το μεσημέρι, το ότι το ρούφιξα πραγματικά και ευχαριστώ και τον Ανέστη γι' αυτό. Χαίρομαι πολύ που σου άρεσε, Βάσο, και κυρίως που αντιλήφθηκες αυτά τα πράγματα που εγώ ήθελα να περάσω. Γιατί στην ουσία αυτό το πράγμα είναι. Δείχνει σταδιακά μια ενηλικίωση ενός ανθρώπου, που κατά τη γνώμη μου μια ενηλικίωση δεν επέρχεται ποτέ. Δηλαδή πάντα προσπαθούμε να αποκολληθούμε από γονείς, από φίλους, από καταστάσεις, από βιώματα, από τραύματα, από χαρές, από οτιδήποτε. Και είναι ωραία τελικά να μην αποκολούμαστε ποτέ από αυτό το κομμάτι. Ο ήρωάς μας έχει βασανιστεί αρκετά από αυτό. Πάντως επέλεξες να μιλήσεις μέσα από την ζωή και από τα μάτια και τον λόγο ενός άνδρα. Όχι της ηρωίδας, της Νανάς, της γυναίκας δηλαδή. Καταγράφεις τα γεγονότα μέσα από τη σκοπιά του μάνου. Αυτό μου κάνει εντύπωση επίσης. Ίσως θα ήθελα να δω ή να καθοδηγήσω ένα αρσενικό μυαλό στο πώς θα μπορούσε να ρωτευτεί μια γυναίκα. Δεν ξέρω. Ωραία. Θα σε έχουμε στα υπόψη λοιπόν για οτιδήποτε κοριτσίστικο έχουμε στο μυαλό μας. Και ας αφήσουμε λοιπόν αυτό και ας πάμε τώρα στα πιο τεχνικά κομμάτια της συγγραφής, που είναι εξίσου ευχάριστα. Επίσης, πόσο δύσκολο τελικά είναι για ένα νέο συγγραφέα να εκδοθεί το βιβλίο του? Ναι, είναι αρκετά δύσκολο, γιατί κανείς δεν σε εμπιστεύεται, κανείς δεν σε περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Πώς ξεκίνησε η δική σου περιπέτεια σε αυτό το κομμάτι?
Είπα να ξεκινήσω. Υπήρξα λίγο τυχερή, είναι η αλήθεια, γιατί έτυχε να έχω κάποιους φίλους, κάποιες σωστές διασυνδέσεις στο χώρο. Είχα δείξει αυτό που είχα κάνει και το οποίο το πίστευα και το αγαπούσα πολύ, σε έναν πολύ μεγάλο εκδοτικό, οι οποίοι μου είπαν ότι τους άρεσε πάρα πολύ το ύφος και το στυλ μου και θα ήθελα να το κάνω όμως, να κάνω κάτι καινούριο σε ένα άλλο επίπεδο, δηλαδή πιο πολλές σελίδες, πιο βατό, πιο αυτά που πουλάνε συσσαγωγικά, αυτό που τους ενδιαφέρει. Που ενδιαφέρει στον συγκεκριμένο εκδοτικό. Τελικά ξεκίνησα να κάνω κάτι τέτοιο. Στην πορεία όμως το μετάνιωσα και αποφάσισα να μείνω σε αυτό που θεωρώ ότι είναι το προσωπικό μου στυλ, αυτό που μου αρέσει να κάνω. Βρέθηκα. Εξαιρετικό αυτό. Ναι. Το να μην μπαίνει σε καλούπια, να ακολουθεί τον δικό σου μπήκα, δρόμο. Μπήκα. Το προχώρησα σε ένα σημείο, αλλά το σταμάτησα γιατί κατάλαβα ότι τελικά δεν θα είχε κάποιο νόημα. Έτυχε να γνωρίζω τους ανθρώπους από τον εκδοτικό Θεσσαλονίκης προσωπικά. Αυτοί ήξεραν ότι πλέον ήθελα να κάνω μια προσπάθεια σε αυτό το χώρο. Μου λένε Φωτεινή, φέρε να βρούμε κάτι. Εγώ δεν τους το είχα προτείνει από φόβο πάντα να τους φέρω σε δύσκολη θέση, μήπως δεν τους αρέσει και μου αρνηθούν και τα λοιπά. Ενθουσιάστηκαν και είπαν το κάνουν. Έγινε πολύ απλά, ήταν εύκολο. Χαίρομαι γι' αυτό. Κάνοντας μια. Ας μείνουμε στο βιβλίο. Κάνοντας λοιπόν έτσι, ρίχνοντας μια ματιά και οι τηλεθεατές μας βλέπουν το εξώφυλλο, θα πρέπει να πούμε ότι έχει φιλοτεχνηθεί με ιδιαίτερο τρόπο. Που είναι ένα πολύ όμορφο εξώφυλλο. Τα κόκκινα παπούτσια βέβαια είναι σήμερα κατά τεθέν να χνοφέγγουν στο συγκεκριμένο βιβλίο με μια πολύ πραγματικά ωραία εικόνα. Διαβάζω ότι ο σχεδιασμός του εξωφύλλου έχει γίνει από τον Νικόλαο Καλογιάννη. Mm-hmm. Τι είναι ο Νικόλαος Καλογιάννης λοιπόν για σένα, ένας από τους εξαιρετικούς φίλους επίσης. Επίσης, μεγαλώσαμε μαζί από τα 14 και μετά. Αυτός έχει διαπρέψει στον χώρο της ζωγραφικής, είναι απόφυτος καλών τεχνών, έχει εργαστεί πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία. Φέτος τον έχουμε και πάλι κοντά μας. Και πολύ πριν αποφασίσω να εκδοθεί το πρώτο μου βιβλίο, ήξερα ότι αυτός θα είναι που θα σχεδιάσει το πρώτο μου εξώφυλλο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θέλουμε να πούμε κάτι άλλο για το βιβλίο, για ανθρώπους που ενδεχομένως συνέδραμαν σε αυτό, στην έκδοση, στην ολοκλήρωση κτλ. Έχουμε κάτι. Όλοι οι άνθρωποι περιστοιχίζουν με τον τρόπο τους ο καθένας. Ακόμη και όσους έχουμε και μέσα τώρα, έτσι, να το πούμε και αυτό, διότι έχουμε και παρατηρητές. Έχουμε τον μάνατζερ, αποκλειστικό μάνατζερ, τον φίλο και κουμπάρο Ανέστη Μιμίκο, βέβαια, που του χρωστάω πολύ μεγάλη χάρη. Και μόνο που με ανέχονται όλη αυτή την περίοδο που ζω, όλη αυτή την ένταση. Ο γιος σου τι λέει? Ο γιος μου χαίρεται, ναι, θεωρώ ότι νιώθει περήφανος, του αρέσει. Ωραία, θα τα δούμε και αύριο φυσικά. Όλα αυτά. Έχοντας το βιβλίο στα χέρια, λοιπόν, σου έλεγα και προηγουμένως, γιατί αυτά είναι και πραγματικά. Ναι. Και βαβίζοντας την πόλη, κάποιοι φίλοι με ρώτησαν πού μπορούν να το αναζητήσουν εφόσον επιθυμούν. Επιθυμούν ναι, να το αγοράσουν. Υπάρχει στα περισσότερα βιβλιοπωλεία της πόλης, όπως Παιδεία, Πάπυρος, Εκλογή, Βαφιάδης, Παπασωτηρίου, θα υπάρχει από το Σάββατο ή τη Δευτέρα και σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν εδώ στην πόλη μας όλα τα βιβλιοπωλεία μπορούν να το αναζητήσουν. Αύριο είναι η επίσημη πρώτη, παρουσίαση στο Θρακικό Οδείο στις 8 η ώρα το βράδυ. Ποιοι άλλοι θα είναι μαζί σου, θα σε περιστοιχίζουν? Θα είναι ο Ωνέσης ο Μιμίκος ως εισηγητής, η Αθηνά Χατζή συγγραφέας καθηγήτρια Πανεπιστημίου που θα προλογίσει, ο Δόβρολης ο Χρήστος και η Χριστίνα η Πασχάλη από τον εκδοτικό, η Σωτηρία Ευθυμίου που θα διαβάσει ένα απόσπασμα και ο Νίκος ο Καλογιάννης. Πάρα πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο. Θεωρώ σε όσους έχουν ανάγκη από λίγο ρομαντισμό και τρυφερότητα στη ζωή τους. Όσοι θέλουν λίγο να ταξιδέψουν και να ξεφύγουν από αυτή τη μαύρη κατάσταση που ζούμε. Σε επηρεάζει εσένα? Θέλω να μην με επηρεάζει, αλλά υπάρχουν στιγμές που με επηρεάζει δυστυχώς. Εύχομαι να προχωρήσεις και στην επόμενη εκδοτική προσπάθεια. Νομίζω ότι όλοι μας το έχουμε ανάγκη να βλέπουμε στην πόλη μας, στην τέχνη και τον πολιτισμό πραγματικά να πάει ένα βήμα παραπέρα. Το έχουμε πραγματικά ανάγκη, νομίζω, ως πολίτες και μας αξίζει όσους διαμένουμε στη Ροδόπη να βλέπουμε δείγματα πολιτισμού μέσα από την τέχνη, οποιαδήποτε μορφή της. Εμείς Φωτεινή είμαστε εδώ και για την επόμενη προσπάθεια. Θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω για απόψε. Βάσο και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και αν μου επιτρέψεις θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης γιατί πραγματικά μου άνοιξαν μια τεράστια αγκαλιά. Με έχουν συγκινήσει απίστευτα δηλαδή με τον τρόπο που υποδέχτηκαν το βιβλίο μου και εμένα. Είναι, νομίζω ότι ίσως να έχει και μια μεγάλη βασιλήθεια σε αυτό που σου είπα ότι είναι για όλους μας πολύ μεγάλη ανάγκη και πραγματικά υπάρχει και ψυχική ανάταση και περηφάνεια να βλέπουμε ανθρώπους από τον τόπο μας πραγματικά να εξελίσσονται και να εξελίσσουν και τον ομό μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ και εσύ ότι υποθείς. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα λοιπόν στα παιχνίδια. Πάμε σε κάτι άλλο για την επιλογή του παιχνιδιού που θα δωρήσουμε αυτές τις γιορτινές ημέρες. Δίνει συμβουλές η Ένωση Καταναλωτών Ροδόπης.
Η Ένωση, μέσα των εκπροσώπων της, μέσα του Προέδρου της, μεταξύ άλλων εξηγεί τις βασικές προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει ένα παιχνίδι. Οι γονείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί η ποικιλία των παιχνιδιών είναι μεγάλη και συχνά η προέλευσή τους δεν εγγυάται την ποιότητά τους, ανέφερε ο Πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ομού Ροδόπης, Κωνσταντίνος Αλαμπατζής. Θα πρέπει να προσέχουν όταν πρόκειται να αγοράσουν κάποιο παιχνίδι, να μην έχει αιχμηρές γωνίες και άκρες που μπορεί να τραυματίσουν ένα παιδί, να μην έχει αντικείμενα που αποκολούνται από πάνω του μικρότερα από 4,5 εκατοστά και φυσικά υπάρχουν και άλλες διατάξεις που αφορούν τα παιχνίδια και θα πρέπει να συμμορφώνονται οι καταστηματάρχες και η επιλογή των γονιών θα πρέπει να είναι να μην βασίζεται πιθανόν σε μια εντυπωσιακή διαφήμιση, αλλά να λαμβάνουμε λιγάκι υπόψη την ηλικία του παιδιού και την διαπαιδαγώγησή του, γιατί και το παιχνίδι διαπαιδαγωγεί. Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι το παιχνίδι θα πάει σε ένα περιβάλλον πιθανά οικογενειακό, το οποίο μπορεί να έχει και κάποιο άλλο αδερφάκι, παιδάκι μέσα που θα είναι μικρότερο σε ηλικία και μπορεί να έρθει και το ίδιο σε επαφή με το παιχνίδι. Ο κύριος Αλαμπατζής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πρώτη επαφή του παιδιού με το παιχνίδι, αφού σύμφωνα με τις συμβουλές της Ένωσης θα πρέπει να επιτηρείται από κάποιο μεγαλύτερο άτομο για την αποφυγή κάποιου ατυχήματος. Η πρώτη επαφή του με το παιχνίδι θα πρέπει να επιτηρείται σίγουρα από κάποιον ενήλικα, γιατί μπορεί να περιέχει κάποιες οδηγίες του κατασκευαστή οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην λειτουργία του παιχνιδιού ή μπορούν να αποτρέψουν πιθανόν ένα ατύχημα αν υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια ή αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να τραυματίσει το παιδί. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι είναι καλό να κρατάμε τις συσκευασίες από το άνοιγμα των παιχνιδιών, μήπως προκύψει κάποιο πρόβλημα και τότε θα είναι πιο εύκολο να αποδεχτεί ο έμπορος πίσω το παιχνίδι για μια πιθανή ανταλλαγή του. Πάμε τώρα στην Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με αφορμή λοιπόν τον εορτασμό της, η Διεθνής Αμνηστία διοργανώνει και φέτος τον Παγκόσμιο Μαραθώνιο Γραμμάτων μέχρι και τις 14 Δεκεμβρίου στην Κομοτηνή. Η τοπική ομάδα δράσης του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας διοργάνωσε δράση στην Κεντρική Πλατεία, μοιράζοντας ενημερωτικά φυλάδια με σκοπό την απέτηση να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων. Πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο περιβάλλον, την υγεία και το πολιτισμό, την οποία διοργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρόνιας σε συνεργασία με τους υπευθύνους των σχολικών δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης και του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής. Συμμετείχαν σχολικές μονάδες της Κομοτηνής και του Νομού, όπου σχηματίστηκε ανθρώπινη αλυσίδα, ακούστηκαν σύντομα μηνύματα των παιδιών και διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλάδια. Αποφασίσαμε φέτος, επ' ευκαιρίας στο θεματικό έτος για τα ανθρώπινα δικαιώματα 2011 σχολική χρονιά, να οργανώσουμε μια σειρά δράσεων για το σκοπό αυτό. Η πρώτη δράση είναι η σημερινή που βλέπουμε από πίσω, όπου παιδιά έχουν έρθει και δίνουν τα δικά τους μηνύματα, θα σχηματιστεί μια ανθρώπινη αλυσίδα και στο τέλος θα κλείσει η εκδήλωση με μουσική και τραγούδια από το Μουσικό Γυμνάσιο Κομοτηνής, για να κλείσουμε έτσι αισιόδοξα την εκδήλωση. Οι δράσεις αυτές θα ολοκληρωθούν κοντά στην Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου στην παραλία του Ημέρου, όπου το ίδια δράση αντίστοιχη και με περισσότερα παιδιά θα σχηματίσουν μια ανθρώπινη αλυσίδα κατά μήκος της παραλίας για να δώσουν το μήνυμα και των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο περιβάλλον και για τη διαφύλαξή του. Παράλληλα, θα προηγηθεί μια εκδήλωση την 21η Μαρτίου 2011 στο Πάρκο της Αγίας Παρασκευής, όπου θα δημιουργηθεί μια δράση κατά του ρατσισμού. Για φέτος και για το σκοπό αυτό, το ΚΠΕ Μαρόνιας θα δημιουργήσει μια φίσα ως αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας σχολείων. Θα περιμένουμε τα έργα τους μέχρι τον Μάιο και οι αφήσεις αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα, ελπίζω, να την αναπαράγουμε σε αριθμό, ικανό αριθμό αντιτύπων για να τη διαθέσουμε σχολικές μονάδες και να παραδειγματίσουμε και άλλα σχολεία με τη δράση μας, με τις δράσεις μας αυτές. Για τη δράση στην Κεντρική Πλατεία μίλησε και ο υπεύθυνος πολιτιστικών θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης, Γιώργος Παγκοζίδης.
σημερινή μέρα είναι λίγο ξεχωριστή για όλους μας και πρέπει να θυμόμαστε όλοι αυτήν, διότι έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα λοιπόν όλων μας, πόσο μάλλον περισσότερο των μικρών παιδιών που σήμερα ήρθανε όλα με πολύ μεγάλη διάθεση να πούνε το κάθε παιδάκι το μήνυμά του, να πηγαίνει στο σχολείο, να έχει δικαίωμα στο φαγητό, στην καλή υγεία, να έχει σπίτι, να έχει γονείς, να έχει ταυτότητα. Αυτονόητα πράγματα σήμερα λοιπόν, αλλά δυστυχώς στον πλανήτη δεν τηρούνται. Έτσι λοιπόν η δημόσια εκπαίδευση τιμά τη συγκεκριμένη ημέρα με αυτήν εδώ τη δράση ευαισθητοποίησης και για τους πολίτες και για να βιώσουν οι μαθητές οι ίδιοι αυτό που πρέπει να περάσουν στους υπόλοιπους που περνάνε από σήμερα από την κεντρική πλατεία της Κομωτινής. Ο υπεύθυνος αγωγής υγείας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Ροδόπης Γιώργος Ιωαννίδης τόνισε ότι μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις θα δοθεί ευκαιρία στα παιδιά να καταλάβουν τα δικαιώματά τους στη ζωή. Θέλουμε λοιπόν μέσα από τα προγράμματα, μέσα από αυτές τις δράσεις, να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν τα δικαιώματά τους στη ζωή, ούτως ώστε να ξέρουν ότι και αυτά δεν είναι μόνο υποχρεώσεις, αλλά έχουν και δικαιώματα. Αυτά λοιπόν τα δικαιώματα, τα παιδιά για το καθαρό περιβάλλον, για την υγεία, καθώς και για την ψυχαγωγία τους, θα πρέπει να τα γνωρίζουν, θα πρέπει να καλλιεργούνται στο σχολείο και θα πρέπει έτσι μέσα από αυτές τις δράσεις να γίνονται ελεύθεροι πολίτες και διεκδικητικοί πολίτες, ούτως ώστε σαν ενήλικες να ξέρουν αυτά που τους ανήκουν. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρόνια, σε συνεργασία με τους υπευθύνους των σχολικών δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης και το Μουσικό Σχολείο Κομωτινής, πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία δράση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο περιβάλλον, την υγεία και τον πολιτισμό. Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Μαραθωνίου Γραμμάτων 2010, η τοπική ομάδα δράση της Διεθνούς Αμνηστίας στην Κομωτινή διοργάνωσε εκδήλωση στην κεντρική πλατεία με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μοιράζοντας ενημερωτικά φυλάδια. Διοργανώνουμε μια δράση με αφορμή την Παγκόσμια εκστρατεία της Διεθνούς Αμνηστίας που ονομάζεται Μαραθώνιος Γραμμάτων. Εμείς, ως τοπική ομάδα δράση της Διεθνούς Αμνηστίας στην Κομωτινή, συγκεντρώνουμε γράμματα, συλλέγουμε υπογραφές. Προκειμένου να ασκήσουμε θεσμική πίεση σε κυβερνήσεις, ώστε να αναλάβουν τα μέτρα τους για υποθέσεις που φανερά βλέπουμε ότι καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα ανθρώπων. Όπως επίσης και για να αναλάβουν μέτρα για κρατουμένους οι οποίοι κρατούνται άδικα, χωρίς να τους έχει απαγγελθεί κατηγορία, όπως παράδειγμα στο Ιράκ. Παράλληλα με την συλλογή αυτών και τη συγκέντρωση των γραμμάτων, παράσουμε και κάποια ψυχολογική υποστήριξη και συμπαράσταση στους ανθρώπους αυτούς, προκειμένου να τους κάνουμε φανερό ότι οι πολίτες γενικά από όλο τον κόσμο είναι ευαισθητοποιημένοι, οι άνθρωποι, για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν. Το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν αρκετά μεγάλο, όπως τόνισε η κυρία Κουβάντζη. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από τον κόσμο και βλέπουμε ότι ενδιαφέρονται όχι μόνο να βάλουν την υπογραφή τους, αλλά να ενημερωθούν και σχετικά με τις υποθέσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει. Συγκεκριμένα εμείς σήμερα. Εκδήλωση για τη Στεφανία Νόσον διοργανώνουν οι Lions στην Κυριακή το πρωί στο Θρακικό Οδείο Κομωτινής, παρουσία του καρδιοχειρουργού Βασιλείου Βίζα. Το έργο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Lions εξήγησε ο πρόεδρος της δεύτερης ζώνης Βορείου Ελλάδος, Θεμιστοκλής Σταθόπουλος. Ο κ. Σταθόπουλος ανέφερε πως οι Lions προσφέρουν εθελοντικά βοήθεια οποιοδήποτε είδους σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όπως στην περίπτωση του σεισμού στην Αϊτή. Λοιπόν, η Lions είναι μια παγκόσμια οργάνωση, η οποία έχει πει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο μέλη και 197 λέσχες σε όλο τον κόσμο. Κάνει, αν μπορούμε να το πούμε, αγαθοεργίες ακριβώς, όχι φιλανθρωπίες. Δηλαδή επεμβαίνει όπως στην Αϊτή με τους σεισμούς πήγαν και βοηθήσαν, δώσαν λεφτά στις πλημμύρες στην Παγκόγκ, στις πυρκαγιές της Πελοποννήσου, επίσης είχε δώσει χρήματα και βοήθεια. Και ασχολείται με αυτά. Βασικά, ό,τι εισπράττει τα επιστρέφει πίσω. Πάντοτε είναι η αρχή της διεθνούς οργανώσεως αυτής. Ό,τι βγάζει να τα δίνει, ούτε καν δεν κρατάει για το 10-15% που κρατάνε οι άλλες οργανώσεις για τα λειτουργικά της έξοδα. Όλοι είναι εθελοντές, τελείως. Εδώ εμείς είμαστε η Λέσχη Lions Ορφέας Κομωτινής, η οποία ανήκει στο θέμα 117Β, όπως λέγεται, στο οποίο είναι η Βόρειος Ελλάς και η Κύπρος. Εμείς είμαστε η περιοχή 1, ζώνη 2. Της Βορειοελλάδος.
Οι Lions διοργανώνουν εκδήλωση στο θρακικό οδείο Κομωτινής την Κυριακή στις 11.30 ώρα το πρωί για τη Στεφανιαία Νόσο, παρουσία του καρδιοχειρούργου Βασίλειου Βίζα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος. Γίνεται μια εκδήλωση την Κυριακή στις 11.30 στο θρακικό οδείο του παλιού ταχυδρομείου, όσο ξέρει παλιού, όπου θα μιλήσει ο κύριος Βίζας, είναι καρδιοχειρουργός και θωρακοχειρουργός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση δεν είναι δικιά μας προσωπική, είναι του θέματος από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι πήγαν στη Δράμα και τώρα έρχονται εδώ να μας μιλήσουν για ένα πολύ φλέγον θέμα, που είναι η Στεφανιαία Νόσος, για τη θεραπεία αλλά και για την πρόληψη. Πράγμα που πρέπει να ξέρει πολλοί κόσμος, λόγω του ότι να ξέρει πρώτα να την προλάβει. Οπότε πάμε, θα γίνει μια μάστιγα μαζί με το διαβήτη κτλ. Οι Lions έχουν τέτοια προγράμματα. Τέλος, ο κύριος Σταθόπουλος αναφέρθηκε και σε άλλες δράσεις της οργάνωσης, όπως η συλλογή γυαλιών, τα οποία διατίθενται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ενώ θα ακολουθήσει και μία εκδήλωση για τον διαβήτη. Συλλέγουμε γυαλιά όπως πέρσι και φέτος πάλι. Θα μαζέψουμε γυαλιά και τα στέλνουμε στις χώρες του τρίτου κόσμου. Υπάρχει για την ακρίβεια στη Γαλλία ένα κέντρο στη Ρουέν, όπου ανακυκλώνονται γυαλιά. Και κατόπιν παραγγελιών πάνε ονομαστικά σε αυτούς που τα χρειάζονται. Δηλαδή, ας πούμε, λόγου χάρη, η Leshy Lions του Nairobi κάνει μετρήσεις σε ανθρώπους στα χωριά, τα οποία δεν έχουν δει καν γυαλιά στη ζωή τους ποτέ. Μετρήσεις, στέλνει τα εργαστηριακά ευρήματα στη Ρουέν και αυτοί βάζουν τους φακούς που χρειάζονται σε σκελετούς που στέλνουμε εμείς και πάνε προσωπικά στον καθένα. Επίσης, θα κάνουμε και στην αρχική το διαβήτη άλλες εκδηλώσεις που κάνανε και πέρσι, μετρήσεις κτλ. Γιατί αυτή είναι στα προγράμματα των διεθνών. Και με αυτή την είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Δείτε στη συνέχεια την εκπομπή, η οποία φαίνεται να κερδίζει, όπως λένε και οι συντελεστές, φανατικό κοινό, RBET, τη λέω σωστά, με τα παιδιά που αμέσως μετά από εμάς ξεκινούν. Από όλους μας, πολλές ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καληνύχτα σας.